Walking Dead δεν λες τίποτα, γιατί είναι πραγματικά ειρωνικό και τρομακτικό να σκεφτεί κανείς το ενδεχόμενο ένας άλλος σκητσογράφος σε αρκετά χρόνια από τώρα να προσθέσει νέες σελίδες σε ένα αντίστοιχο κόμικ για την εκμετάλλευση και για τη ζωή μας. Εκτός και αν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Αν είμαστε υπερβολικοί, ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Σύγχρονη κρίση και σύγχρονη δούλη. 26 άνθρωποι έχουν στα χέρια τους περιουσία που είναι ίση με τα εισοδήματα των φτωχότερων 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται κατά 2,5 δις δολάρια την ημέρα πέρσι, ενώ τα 4 δις άνθρωποι που αποτελούν το φτωχότερο μισό του πληθυσμού της Ιφιλίου είδαν το δικό τους πλούτο να μειώνεται αθρηστικά κατά 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Σήμερα, εν έτη 2019, ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon είδε τα έσοδά του να αυξάνονται 17% στα 60 δις δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους. Την ίδια στιγμή στους εργαζόμενους της εταιρείας τους περνάνε σύγχρονες αλυσίδες, ηλεκτρονικά βραχιόλια εργασίας, έτσι τα ονομάζουν, ώστε να ελέγχουν κάθε κίνησή τους. Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, κάθε χρονιά δεν χτυπάει το κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σε αυτό, επειδή δουλεύουν πάνω από 12 ώρες, γιατί σε μεγάλες εταιρείες, όπως η Apple, η Microsoft, η Samsung, η Sony, η Walmart, η Zara, η Gap, η Nike κτλ. Απασχολούν ανηλίκους στα εργοστάσια παραγωγής τους, πολλές φορές με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 6,5 cents την ώρα. Δεν το κρύβουμε, τα παραδείγματα είναι επιλεκτικά. Αφορούν τις καλύτερες, πιο ανταγωνιστικές, κερδοφόρες εταιρείες μεγαθύρια που υπάρχουν. Εταιρείες βιτρίνα του συστήματος που ζούμε, που οι ιδιοκτήτες τους μνημονεύονται για το επιχειρηματικό τους πνεύμα, την ευστροφία τους, για την ικανότητά τους στο ξεζούμισμα και την εκμετάλλευση των εργατών. Είναι οι εταιρείες πρότυπο της ανάπτυξης, λέξη που παρουσιάζεται και από την τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, σαν φάρμακο δια πάσα νόσο. Μιας ανάπτυξης για όλους κατά τη Νέα Δημοκρατία ή η δίκαιη ανάπτυξη κατά ΣΥΡΙΖΑ, ίδια όμως για τους εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα της εγχώρια δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα διεθνή παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω. Στο λιμάνι του Πειραιά, η Κόσκο. Το λιμάνι του Πειραιά είναι έκτο ευρωπαϊκά, δεύτερο στη Μεσόγειο, πέτυχε την ψηλότερη ιστορικά επίδοση σε κερδοφορία. Κέρδη 40 εκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 100%. Οι εργαζόμενοι της Κόσκο, αυτό που είδαν ήταν να αγριεύει περισσότερο η επίθεση της εργοδοσίας. Οι συμβάσεις είναι ατομικές, ο μισθός στα 650 ευρώ και από εκεί, ανάλογα με την ειδικότητα και κυρίως ποιος είναι το καλό παιδί, θα προσθεθούν στο μισθό οικειοθελή μπόνους εργοδότη. Ναυτιλία. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη τους, για τα καύσιμά τους, δεν πληρώνουν φόρο ακόμα και όταν μεταβιβάζουν τις βίλες στα παιδιά τους. Ζητάνε να δοθεί το δικαίωμα στον οποιοδήποτε νέο να επιλέξει την εργασία και τους όρους εργασίας και το δικαίωμα της κυβέρνησης να πιστοποιήσει ότι δεν ισχύει πλέον η συλλογική σύμβαση. Τουρισμός. Το τουριστικό θαύμα μέχρι σήμερα, ο κλάδος που διπλασιάστηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης από 15 εκατομμύρια αφίξεις στα 30 εκατομμύρια, τι έφερε? Τα πόσα των μεγάλων ξενοδοχείων σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία γέμισαν με πρακτικάριους που δουλεύουν με 400 ευρώ το μήνα, 14 διαφορετικές μορφές ευέλικτης και ελαστικής απασχόλησης για την εκμετάλλευση των εργαζομένων, κλαδική σύμβαση εφαρμόζεται σε ελάχιστα ξενοδοχεία,
κάτοικοι και επισκέπτες πνίγονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως έγινε φέτος στη Χαλκιδική. Ακόμα και το τραγικό περιστατικό με το 19χρονο σπουδαστή στη Κέρκυρα αναδεικνύει ποιες είναι στην πραγματικότητα οι ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες σε εισαγωγικά θέσεις εργασίας που θα φέρνει ανάπτυξη. Σε μια σειρά εταιρείες εδώ στην περιοχή μας, ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ, εδώ λίγο πιο πάνω, σε εργοστάσια τροφίμων στην περιοχή μας, η κερδοφορία τους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσλήψεις εργολαβικών εργαζομένων με μειωμένους μισθούς για δουλειά μερικούς μήνες το χρόνο. Στις μεγάλες αλυσίδες εμπορίου, οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι ωράριο έχουν, ποιες μέρες θα δουλέψουν, δεν έχουν ιδέα τι λεφτά θα πάρουν, γιατί τη μια εβδομάδα μπορεί να δουλεύουν 40 ώρες και την άλλη 10. Ακόμα και σε κλάδους αιχμής, με μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους, που η μισή μπορεί να είναι λίγο πιο τσιμπημένη, λίγο παραπάνω, γιατί απαιτούν και μια υψηλότερη δίκευση, βλέπε για παράδειγμα στην πληροφορική, δεν πρέπει να χάνεται μια κρυφή κλοπή που πραγματοποιείται. Την ίδια ώρα που οι μισοί διατηρούνται στα ίδια επίπεδα ή μπορεί και ελάχιστα να αυξάνονται, τα κέρδη των καπιταλιστών επενδυτών εκτινάσονται, μεγαλώνοντας χρόνο το χρόνο. Όσο αναπτύσσεται δηλαδή η καπιταλιστική οικονομία, αυξάνεται ο παραγόμενος πλούτος, τόσο θα μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ του βιωτικού επίπεδου του λαού και της ποιότητας ζωής που μπορούν να εξασφαλίσουν οι σύγχρονες δυνατότητες παραγωγής. Έτσι πάει το πράγμα. Ο καπιταλιστής έχει σκοπό το κέρδος, αυτό καθορίζει πότε, πώς, πόσο, πού, πώς θα παραχθεί. Αυτό καθορίζει τα πάντα και όχι η θέληση του κάθε εργοδότη. Για παράδειγμα, η αύξηση του τζίρου στη Σιδενόρ δεν εκφράσκεται σε ικανοποιητική σύμβαση στους εργαζόμενους, γιατί όπως λένε βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει αυτή την κερδοφορία. Άλλο παράδειγμα. Γι' αυτό έκλεισε το εργοστάσιο της Δέλτα στο πλατή, για να μεταφερθεί σε άλλη χώρα με φθηνότερα χέρια. Γιατί δεν συνέφερε εδώ τον επιχειρηματία να το συντηρεί, να το διατηρεί. Δεν έβγαζε τα κέρδη που επεδίωκε. Γι' αυτό το λόγο δεν γίνονται τα απαραίτητα έργα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, γιατί δεν αποφέρουν άμεσο κέρδος στους κατασκευαστικούς ομίλους. Η καπιταλιστική τους ανάπτυξη δεν είναι αέναη, δεν είναι συνεχόμενη, όπως μας λένε, πάντα οδηγεί σε κρίσεις. Πριν τη κρίση του 2009, η οικονομία είχε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, μεγαλύτερους και από τώρα. Ό,τι θυσίες και να κάνουμε, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ό,τι θυσίες και αν έκαναν οι εργαζόμενοι στη Κλέμαν, αυτό με τα σασέρ, αυτό βιώνουν τώρα από την υψηλή κερδοφορία της εταιρείας που είχαν, τις πολλές εξαγωγές σε αρκετές χώρες που το διαφήμιζαν κιόλας, στο σήμερα φτάσαμε που έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της εταιρείας λόγω μείωσης τζίρου με αποτέλεσμα πωλήσεις, αλλαγές συμβάσεων κτλ. Όλα αυτά σε μια εταιρεία που βραβεύονταν μέσα στις 20 καλύτερες για να δουλέψει κάποιος. Όλα τα παραδείγματα παραπάνω αποδομούν αυτά που μας λένε ότι αν μεγαλώσει η πίτα της οικονομίας, θα αυξηθεί και ο πλούτος που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Το κέρδος του καπιταλιστή δεν προκύπτει από τον ουρανό, μεγαλώνει όσο περισσότερο ξεζουμίζονται οι εργαζόμενοι. Δεν προκύπτει από την ικανότητα, όπως λένε, για να κλείνει δουλειές, αλλά από την ικανότητα να είναι πιο ανταγωνιστικός, που στην πράξη σημαίνει κερδίζει ο πιο ικανός καπιταλιστής, ο πιο ξύπνιος στη τελική ανάλυση, αυτός που κλέβει πιο πολύ τον ιδρώτα του εργάτη. Αυτό το καταφέρνουν με το χαμήλωμα των μισθών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την περικοπή ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την εργασία σε ανθυγιεινές συνθήκες, γιατί η προστασία του εργαζόμενου κοστίζει. Βλέπουν μακριά εργοδότες και το κράτος τους. Γι' αυτό και εξαπολύεται ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους μια εφόλης ύλης επίθεση, ώστε οι νέοι να αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή πάυθυνου εργατικού δυναμικού με ελάχιστα δικαιώματα. Η πολιτική τους οδήγησε νέοι άνθρωποι να πληρώνονται όταν πληρώνονται με χαρτζιλίκι. Μόνο τα τελευταία χρόνια
Έχουμε μια συνολική τεράστια μεγάλη μείωση μισθών που έφτασε το 40% στις ηλικίες μέχρι 25 χρονών. Στις πλάτες αυτών των εργατών σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται τα διάφορα αναπτυξιακά θαύματα και στη χώρα μας. Στις πλάτες αυτών των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει μόνιμο η κινητικότητα, η εναλλαγή εργασίας ανεργίας, η ανασφάλεια. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δούλοι του 21ου αιώνα, 21ου αιώνα δεν έχουμε, 21ου αιώνα, ή δύναμη ανατροπής. Και εδώ είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον αγώνα και την ταξική πάλι. Έχουν δοκιμαστεί σχεδόν τα πάντα. Αλλαγές κυβερνήσεων, αναζήτηση ατομικής λύσης, ανοργανωσιά, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, αποστροφή απέναντι στην οργανωμένη πάλι, αναζήτηση κινημάτων με σκοπό να καλύπτεται το πραγματικός αντίπαλος και να ξεφουσκώνει δυσαρέσκεια, νέα κινήματα μέσω ίντερνετ κτλ. Όλα αυτά οδήγησαν στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, στη χειροτέρευση των όρων ζωής, στη λογική τα παιδιά να ζουν χειρότερα, μάλλον να ζουν πολύ χειρότερα από τους γονείς τους. Ας αναρωτηθούμε λίγο παραπάνω. Αν οι αγώνες όπως μας λένε είναι μάταιοι και αναποτελεσματικοί, τότε γιατί διαδοχικά οι κυβερνήσεις βάζουν εμπόδια στη κήρυξη της απεργίας από τα σωματεία, φαίνουν τις δυνάμεις καταστολής σε κινητοποίηση εργαζομένων όπως πρόσφατα κάτω στην Αττική για τη Χωματερή, γιατί 9 στις 10 απεργίες κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και καταγραφή των σωματείων και των συνδικαλιστών. Άλλο δρόμο δεν έχουμε. Οργανώνουμε ακόμα καλύτερα την πάλη μας. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι που φοβούνται. Γιατί η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται από εκεί που άφησε τη δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσφατα, τώρα, η κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με τις δυνατότητες που δίνονται στους εργοδότες να μην τις εφαρμόζουν, το παραπέρα χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τα νέα προκλητικά προνόμια στο κεφάλαιο που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο καταρρύπτουν το μύθο ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι για όλους. Οι νέοι εργαζόμενοι θα ζουν με ακόμα χειρότερους όρους γιατί διαλύονται τελείως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα ελέγχεται η έκτασή τους με βάση τι επιπτώσεις θα έχουν στην ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, και όπου ακούμε ανταγωνιστικότητα, όλοι καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει. Ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους θέλουν απομονωμένους, μακριά από συλλογικές διαδικασίες, μακριά από τα σωματεία τους, γι' αυτό προχωρούν την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το φακέλωμα. Και επειδή λέμε για σωματεία και υπάρχει σπέκουλα, ιδίως στο τελευταίο διάστημα πολύ πιο χοντρή, τονίζουμε και από εδώ ότι δεν είναι και όλοι το ίδιο όπως θέλουν να παρουσιάσουν ορισμένοι. Να αναρωτηθεί, εμείς κάνουμε να αναρωτηθεί ο κάθε νέος εργάτης, εργαζόμενος, που σήμερα βασανίζεται και υποφέρει, που έχει δεχτεί μειώσεις στους μισθούς, που έχει καταλήξει στην ανεργία, τα εξής. Ότι δεν είναι δηλαδή όλοι το ίδιο. Απ' τη μια έχουμε τη συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, τους εργατοπατέρες του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που τι έκαναν στα χρόνια της κρίσης, στήριξαν όλες τις κυβερνήσεις, όλες αυτές που έφεραν 3 μνημόνια και εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους. Αυτοί οι εργατοπατέρες στήριξαν από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 στη λογική της κοινής εθνικής προσπάθειας, χωρίς απεργίες και εργατικές κινητοποίησεις, έτσι έλεγαν, στρώνοντας από τότε το έδαφος των αντεργατικών νόμων. Αυτοί οι εργατοπατέρες είναι που αποδέχτηκαν εξ αρχής τα βάρβαρα μέτρα ως αναπόφευκτα στο όνομα της διάσωσης της χώρας, που με δηλώσεις προωθούσαν τη στήριξη των υγιών επιχειρηματιών σε εισαγωγικά. Που τώρα, χθες, για το συνδικαλιστικό νόμο έλεγαν ότι στην ουσία δεν διαφωνούν, απλά επιδιώκουν να είναι προϊόν διαβούλευσης
και στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ που ο υπουργός δεν τους κάλεσε κιόλας και περιμένουν πρόσκληση για να δουν πώς θα βοηθήσουν και καλύτερα. Εμείς δίνουμε το μήνυμα και από εδώ και γενικά έξω οι εργατοπατέρες από τα συνδικάτα, συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Οι κομμουνιστές και τα ταξικά σωματεία πρωτοστάτησαν στη πάλη και τους αγώνες για αυξήσεις σε μισθούς, για σταμάτημα των μέτρων, για ενημέρωση του κόσμου. Με συλλογική οργάνωση, σε αντίθεση με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που καλλιεργούν τη γραμμή της ταξικής υποταγής και προσπαθούν να βάζουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, που δεν επιτρέπουν να γραφτούν στα σωματεία χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε καθεστώς ευελιξίας. Η διέξοδος βρίσκεται στη μάχη που δίνει το ταξικό εργατικό κίνημα για την οργάνωση των νέων, για την πάλη όλων των εργαζομένων απέναντι στην εκμετάλλευση, για την ανάκτηση των τεράστιων απολειών τους, για να βγουν μπροστά οι δικές τους σύγχρονες ανάγκες που είναι ασυμβίβαστες με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Χρειάζεται ένα κίνημα με συγκεκριμένο προσανατολισμό, κόντρα, όπως λέμε, στα μονοπόλια, σε αυτούς που τα υπηρετούν, κυβερνήσεις, το πολιτικό τους προσωπικό, οι εργατοπατέρες. Ένα κίνημα που δεν θα βάζει απλά στόχο να πέσει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση για να έρθει μια άλλη, αλλά που θα συγκεντρώνει δυνάμεις ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες και τη ζωή του λαού. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και η νεολαία του, η ΚΝΕ, λέμε ότι υπάρχει τρόπος να ζήσουμε καλύτερα. Και υπάρχει. Αντικειμενικά. Οι παραγωγικές δυνατότητες σήμερα είναι τεράστιες, ο πλούτος που παράγεται επίσης. Για ζωή χωρίς ανεργία, με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, με μείωση του χρόνου εργασίας, αλλά και των ορίων συνταξιοδότησης. Για ζωή με ποιοτική παιδεία, υγεία, πρόνοια για όλους. Το πρόβλημα είναι ένα, ότι αυτός ο πλούτος πηγαίνει όλος στα σεντούκια των επιχειρηματιών. Διεκδικούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, η ζωή μας δεν χωράει στα μέτρα που μας ετοιμάζουν. Σήμερα μπορούμε να οργανώσουμε την οικονομία με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών μας, μπορούμε να ανατρέψουμε το καπιταλισμό, να οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό. Σοσιαλισμό σημαίνει ελευθερία, γιατί σημαίνει τέρμα στην εκμετάλλευση, στην εξάρτηση από τα αφεντικά. Το μόνο που παρεμποδίζεται στο σοσιαλισμό είναι η σάπια σχέση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που το κόμικ την περιγράφει και πολύ γλαφυρά. Ας αναλογιστούμε. Αν δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα και η νεολαία του, πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα στους χώρους δουλειάς. Τα ιδεολογήματα ότι με την ανάπτυξη θα είμαστε καλύτερα θα έμεναν αναπάντητα. Μια σειρά εργατικά μέτρα θα περνούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη και με την καθολική συμφωνία των εργαζομένων. Δεν θα αναπτυσσόταν εστίες αντίστασης με την πρωτοπόρα δουλειά των κομμουνιστών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα περνούσε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η απογοήτευση, το τίποτα δεν αλλάζει, γιατί δεν θα υπήρχε το κόμμα που δίνει τη διέξοδο από τα προβλήματά μας και το δρόμο για να φτάσουμε σε αυτή. Γι' αυτό, ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους, σε σχόλες μαθητείας, σε σχολιά, στα πανεπιστήμια, πρέπει να δυναμώσει ακριβώς αυτή η οργάνωση που παλεύει ενάντια στο σάπιο, στην αιτία των προβλημάτων μας. Η οργάνωση συνενώνει, πολλαπλασιάζει τη δράση μας στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Δεν είμαστε μόνοι μας, παλεύουμε μαζί με άλλους που μοιραζόμαστε την αγανάκτηση και την αδικία. Μέσα από την οργάνωση μαθαίνουμε την κοσμοθεωρία μας, γινόμαστε πιο ικανοί στη δράση και την παρέμβασή μας. Γινόμαστε πιο ικανοί δηλαδή για να πετύχουμε τα όνειρα και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.